Κοιτάξτε εδώ τι μου χαρίσανε. Λοιπόν, ένας φίλος μου χάρισε το συγκεκριμένο μηχάνημα. Λέει ότι δεν δουλεύει, δεν ξέρω ποιο είναι το πρόβλημά του, δεν το έχω ψάξει. Μου είπε, δεν μπορώ εγώ να κάνω κάτι πια γι' αυτό, στο χαρίζω και κάνε εσύ ό,τι νομίζεις και ό,τι μπορείς για σένα. Εγώ επειδή έχω μια τρέλα να φτιάχνω τέτοια πράγματα, να δηλώσω καταρχήν ότι δεν έχω καμία σχέση με το επάγγελμα. Δεν είμαι επαγγελματίας που φτιάχνω τέτοια μηχανήματα, δεν είμαι καν ηλεκτρονικός, ηλεκτρολόγος, δεν είμαι τίποτα από όλα αυτά. Το επάγγελμά μου είναι τελείως άσχετο. Μ' αρέσει όμως να επισκευάζω πράγματα και αυτό κάνω και γι' αυτό και έχω και άλλο μπομπινόφωνο εκεί. Έχω και άλλα μπομπινόφωνα. Έχω και ένα εδώ. Να το. Και έχω και άλλο ένα το οποίο επίσης δουλεύει. Ένα Philips NI4512. Λοιπόν, το συγκεκριμένο μπομπινόφωνο θα του κάνω ένα τσεκάρισμα, να δω τι έχει και τι δεν έχει. Γενικά όλα τα κουμπιά του φαίνονται να υπάρχουν κανονικά. Εδώ δεν ξέρω αν αυτό είναι κάποιο κουμπί που λείπει, αλλά εντάξει, okay. Δεν έχω κάνει τίποτα, είναι η πρώτη φορά που το ανοίγω κι εγώ για να δω κάτι. Γενικά φαίνονται όλα να είναι σωστά. Okay. Παράξενο, έχει ένα πλαστικό εδώ πάνω. Έχει ένα πλαστικό το οποίο ξέρω εγώ προστατεύει γι' αυτό. Α, ωραία, γιατί βλέπω αυτό εδώ πέρα τα σημάδια που έχει. Σε αυτό εδώ ας πούμε. Όταν σηκώσει το πλαστικό, φεύγουνε. Μάλιστα. Το συγκεκριμένο πλαστικό δεν μου αρέσει καθόλου. Έχει κυτρινίσει και όλα τα χρόνια. Μάλλον θα το βγάλω από εδώ πέρα και δεν ξέρω τι θα κάνω. Νομίζω ότι και χωρίς αυτό μια χαρά θα είναι. Για να δούμε. Το συγκεκριμένο μπομπινόφωνο, από ό,τι διάβασα, έχει παραχθεί γύρω στα τέλη, κάπου στα τέλη δεκαετίας του 60-69, κάτι τέτοιο. Δεν είναι high-end μηχάνημα, δηλαδή δεν μπορεί να πιάσει απόδοση τα Revox της εποχής του. Είναι μεσαίας τάξης, κάτι αντίστοιχο με διάφορα Akai που κυκλοφορούσαν εκείνη την εποχή. Λοιπόν, μάλιστα, για να δω λίγο. Λίγο βρώμικα φαίνονται εδώ πέρα, εντάξει, okay, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Αυτά εδώ πέρα τα pads που πηγαίνουν και ακουμπάνε στις κεφαλές, σαν να τα έχει βάλει κάποιος πρόσθετα εκεί πέρα, αλλά τόσο, δεν έχει σημασία, θα δω αν μπορώ και τι μπορώ να κάνω γι' αυτό. Από ό,τι διάβασα, το συγκεκριμένο μπομπινόφωνο μπορεί να παίξει και 4 κανάλια ταυτόχρονα. Και γι' αυτό και έχει και αυτή την κεφαλή εδώ, δηλαδή αυτή είναι εγγραφής, αυτή είναι παραγωγής και έχει και άλλη μια κεφαλή αναπαραγωγής, της οποίας η δουλειά είναι να παίζει τα υπόλοιπα 2 κανάλια άμα το θέλει ο χρήστης. Τώρα βέβαια τι κάνει με την απόσταση που έχουν, δεν ξέρω, καθυστερεί τον ήχο με κάποιο ηλεκτρονικό κύκλωμα, δεν έχω ιδέα, αυτό θα το δω. Λοιπόν, αυτό που παρατηρώ είναι ότι το pinch roller του είναι σε άθλια κατάσταση. Το βλέπετε. Λοιπόν, δεν μπορώ τώρα να το κουνήσω. Δεν μπορώ και με την κάμερα. Λοιπόν, αυτό το pinch roller στην κατάσταση που είναι deal breaker, δηλαδή αποκλείεται να δουλέψει αυτό το πράγμα με αυτό το pinch roller. Πρέπει να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι με αυτό. Οπότε ίσως να είναι και η πρώτη δουλειά που θα προσπαθήσω να κάνω, εφόσον τα άλλα δουλεύουν σωστά. Κλείνω το βίντεο και πάμε να δούμε
Πάμε να δούμε αν δουλεύουν γενικά τα συστήματά του. Να με πάλι. Λοιπόν, εδώ βλέπω έχει μια υποδοχή για το ρεύμα. Ευτυχώς έχει καλώδιο ρεύματος. Για να δούμε. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα θα εξηγήσω κάτι. Έχω εδώ ένα μηχάνημα, το οποίο, τι κάνει αυτό το μηχάνημα. Όταν βάζω μια συσκευή πρώτη φορά στην πρίζα, πάντα την βάζω αρχικά εδώ πέρα. Αυτό είναι ένα κουτί από τροφοδοτικό υπολογιστή, στο οποίο μέσα έχω βάλει μια λάμπα, δεν μπορεί να φανεί τώρα, έχω βάλει μια λάμπα μεγάλης ισχύως, είναι μια λάμπα λογόνου 500 βατ. Τι γίνεται λοιπόν, εάν βάλεις κάτι μέσα εδώ πέρα και αυτό είναι βράχι κυκλωμένο, στην ουσία δεν θα γίνει κάτι κακό, το μόνο που θα γίνει θα είναι να ανάψει λάμπα. Ενώ αλλιώς μπορεί να πέφτανε ασφάλειες, μπορεί να έκανε κανένα τσαφ μέσα το μηχάνημα και να χάλαγε κάτι, να γίνονται διάφορα τέτοια. Μια στιγμή τώρα, γιατί δεν μπορώ να βάλω και την... Λοιπόν, το έβαλα αυτό. Όπως έλεγα, εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και η συσκευή αυτή έχει μέσα κάποιο βραχυκύκλωμα, το μόνο που θα συμβεί θα είναι ότι η λάμπα που έχει αυτό μέσα θα ανάψει. Τίποτα άλλο δεν θα συμβεί. Είναι εύκολη κατασκευή. Όποιος θέλει, βρίσκει στο ίντερνετ πληροφορίες πώς θα τη φτιάξει. Να δούμε τώρα τι έχουμε εδώ. Ακούγεται ήχος και το κάπσταν γυρίζει. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι γενικά αρκετά πράγματα δουλεύουν. Για να δούμε. Αυτό που παρατηρώ είναι ότι αυτό εδώ πέρα το καπάκι έχει την... έχει το... την εισοχή εδώ πέρα για να βάλεις την ταινία και να την κόβεις, και μάλιστα έχουν γίνει διάφορα κοψίματα εδώ πέρα από παλιότερους ιδιοκτήτες. Αλλά οκ. Okay. Τα άλλα μου γνώσεις που έχω δεν έχουν τέτοιο πράγμα. Μάλιστα. Για να δούμε. Οπα. Το μηχάνημα κάνει πολύ θόρυβο, αλλά καταρχήν φαίνεται να δουλεύει. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει μια ασφάλεια το μηχάνημα, ώστε όταν δεν έχει ταινία να κλείνει μόνο του, να μην μένει ανοιχτό. Θα δω. Κλείνω το βίντεο, πάω να φέρω μια ταινία να βάλω να δω τι γίνεται. Λοιπόν, αφού είδα το μηχάνημα δεν έχει βραχυκύκλωμα μέσα, το έβαλα σε κανονική μπρίζα. Λοιπόν, πραγματικά προσπαθώ με το ένα χέρι να βάλω την ταινία, το οποίο, κάτι το οποίο είναι αδύνατον, οπότε δεν θα το κάνω έτσι, θα το κλείσω. Λοιπόν, το μηχάνημα τώρα το έβαλε κατευθείαν στην πρίζα, γιατί είδα ότι δεν έχει κάποιο βραχυκύκλωμα μέσα, οπότε ξεκινάμε να δούμε αν γυρίζουν οι μπομπίνες του. Wow. Το μηχάνημα φαίνεται να δουλεύει. Γυρίζει από ό,τι βλέπω.
Αυτή είναι πολύ αργή ταχύτητα, μάλιστα. Ακούγεται ένας τόρυβος. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό δεν έχει δύναμη. Ακούγεται ένας θόρυβος από εδώ, ίσως να είναι γιατί να τρίβεται η μπομπίνα πάνω στο σασί. Α, όχι. Αυτός ο θόρυβος είναι... Να το. Αυτό εδώ πέρα το πράγμα τρίβεται πάνω στο σασί και κάνει ένα θόρυβο. Ίσως απλώς πρέπει να μπει από κάτω κάποια ροδελίτσα ώστε να σηκωθεί ένα ελάχιστο προς τα πάνω. Για να δούμε αυτό. Ή να στραβώσω λίγο το σιδεράκι, θα δω. Πάντως δεν φαίνεται να... Αυτός είναι ο θόρυβος. Ωραία. Οκ. Για... Κλείνω το βίντεο και ψάχνω να βρω άλλα. Βλέπουμε εδώ πέρα στο πλάι το μηχάνημα, δεν φαίνεται τώρα. Εδώ στο πλάι το μηχάνημα έχει μια έξοδο ακουστικών. Προσπάθησα να βάλω ακουστικά να ακούσω, αλλά ενώ ανταποκρινόταν από το φύσιμα, καταλάβαινα ότι η μπάσα πρίμα δούλευαν. Παρ' όλα αυτά, ο ήχος δεν ερχόταν στα ακουστικά. Δεν έχω το manual του συγκεκριμένου για να δω τι πρέπει να κάνω. Πάντως, όλα τα κουμπιά τα δοκίμασα, ήχο δεν κατάφερα να πάρω. Προσπάθησα να δω μήπως βγάζει προενίσχυση για να βάλω εγώ δικό μου ενισχυτή. Ρε παιδιά, μπορεί να με εξηγήσει κάποιος ένα τόσο απλό πράγμα? Αυτό το μηχάνημα είναι φτιαγμένο να δουλεύει ξαπλωτό, όχι όρθιο. Παρ' όλα αυτά, τα βίσματα για να δουλέψει έχει από κάτω. Δηλαδή, πώς θα τα βάλεις από κάτω τα καλώδια όταν το μηχάνημα είναι ξαπλωτό? Άσε που όταν έχεις, άσε που το βίσμα εδώ πέρα. Το βίσμα εδώ πέρα εξέχει. Άμα το ξάπλωνα τελείως κάτω, θα το στράβωνα ή θα το σπάγα ή θα χάλαγα την υποδοχή. Αναγκάστηκα και έβαλα το μηχάνημα σε δύο τάκους για να είναι πιο ψηλά, για να μπορέσω να προσπαθήσω να συνδέσω κάτι. Αλλά όπου και να συνέθεσα όμως, δεν καταφέρω να κάνω κάτι. Λοιπόν. Συνεχίζω το ψάξιμο και βλέπουμε. Λοιπόν, έκανα το εξής. Πήρα ένα τάμπλετ, έβαλα να παίζει ένα τραγούδι στην είσοδο του ήχου, έβαλα ακουστικά και... Αυτό σημαίνει ότι ο ενισχυτής του και ο προενισχυτής του δουλεύουν. Άρα, όταν βάζω αυτό να παίζει, δεν ακούγεται τίποτα. Ενώ ξέρω ότι αυτή η ταινία είναι γραμμένη. Άρα, βγάζει μόνο κάτι θορύβους. Άρα το πιθανότερο είναι ότι το πρόβλημα είναι κάπου από την κεφαλή μέχρι την προενίσχυση, μέσα στα εσωτερικά του, στα ηλεκτρικά του.
Σαν να μου φάνηκε ότι έβγαλε καπνό το μηχάνημα. Αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Πάμε να δούμε τι μπορεί να συμβαίνει τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, είχαμε μια όχι πολύ καλή εξέλιξη, γιατί το μηχάνημα εκεί πέρα που το δοκίμαζα μύρισε λίγο και έβγαλε καπνό. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν πολύ καλό ή δεν ξέρω αν αυτό ήταν πολύ κακό. Θα δείξει. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε το μηχάνημα αυτό. Να σημειώσω ότι δεν έχω ιδέα πως ανοίγει αυτό το μηχάνημα, δεν έχω δει ποτέ κάποιο service manual ή κάτι τέτοιο. Αρχικά θα το πάω διαστητικά και πάρα πολύ προσεκτικά. Κλείσω τα βίντεο για σήμερα, να πω το εξής. Αυτό είναι το πίσω καπάκι που έβγαλα από εδώ. Μέσα είχε αυτό τον φάκελο. Αυτό τον φάκελο. Τα ηλεκτρονικά του κυκλώματα με τις πλακέτες μία-μία. Σίγουρα υπάρχει αυτό και στο διαδίκτυο, αλλά είναι η πρώτη φορά που βλέπω ένα μηχάνημα να το έχει έτοιμο μέσα, ώστε ο μάστορας να το βρει και να ψάξει να, και να μπορέσει έτσι να καθοδηγηθεί τι πρέπει να ψάξει. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω κάτι τέτοιο.